τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη. Καλησπέρα, Λίδα, και από εμάς από την Αμερικανική Πρεσβεία. Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα ο πετροπόλεμος μεταξύ κυκλοφόρων και ανδρών της αστυνομίας. Αυτή την ώρα ο πετροπόλεμος έχει μεταφερθεί στο πάνω μέρος της πλατείας Μαβίλη, στην οδό Δωρηλαίου. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και τις πρώτες φωτιές σε κάδους. Και βλέπουμε και κυκλοφόρους να σπάνε βιτρίνες τραπεζών, προφανώς, αν μπορώ να καταλάβω την τράπεζα. Πετάνε καρέκλες, πετάνε μάρμαρα, πετάνε πέτρες, πετάνε οτιδήποτε. Οπότε σιδερένιο αντικείμενο και βαρύ μπορεί να βρεθεί στον δρόμο τους. Αυτή την ώρα ενισχύεται η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται στο σημείο με άλλες δύο δημιουργίες. Είχαμε και μία επίθεση κατά των δημοσιογράφων. Ωστόσο, ευτυχώς τα πνεύματα όσον αφορά εμάς ηρέμησαν και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται ο πετροπόλεμος μεταξύ των κουκουλοφόρων και των ανδρών. Από την εικόνα που εμείς λαμβάνουμε, Δημήτρη, έχουν αρχίσει και βάζουν φωτιές και σε κάδους απορριμμάτων. Στέλνουν αυτά τα πρόχειρα οδοφράγματα. Βλέπουμε εδώ σε πλήρη ανάπτυξη και τις δημιουργίες των ΜΑΤ μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει βεβαίως στην Αμερικανική